Λοιπόν, καλημερίζω ευθύς αμέσως τον κύριο Γιώργο Πατούλη, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή με την τριπλή σας ιδιότητα, κύριε Πατούλη, πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, δήμαρχος Αμαρουσίου και πρόεδρος της ΚΕΔΕ. Γεια σας, κύριε Πιταρά, καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα στα κροτές μας. Η αλήθεια είναι ότι μπορώ να, δεν ξέρω πού να ξεκινήσω, να ξεκινήσω από την ιδιότητα του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου, γιατί εκεί τις τελευταίες μέρες έχετε έτσι επισημάνει δημοσίως κάποια λάθη των αρμοδίων φορέων, ακόμα και κινδύνους για τη δημόσια υγεία μετά από αυτή τη φωνική πυρκαγιά εκεί στο μάτι. Είναι αλήθεια, κύριε Πιταρά, ότι αυτή τη στιγμή, μετά από μία μεγάλη πυρκαγιά η οποία σαφέστατα ακόμα το μυαλό μας δεν έχει ξεκολλήσει, πιστεύω όλων μας, από αυτή την φωνική πυρκαγιά, πέραν αυτού όμως των ανθρώπων που χάθηκαν, υπήρξαν υψηλές θερμοκρασίες οι οποίες δημιούργησαν ανυπέρβλητες καύσεις πολλών υλικών, είτε πλαστικών, είτε καουτσούκ, είτε βερνίκια σίδερο και ό,τι άλλο υλικό μέσα από 600 και 800 βαθμούς μπορεί μέσα από αυτή τη λέλαπα να καεί, με συνθήκες ατμοσφαιρικής σίγουρα ρήπανσης, αλλά και πηγαίνοντας αυτά τα βαρέα μέταλλα στον φορορίζοντα ζητήματα του νερού. Αυτό λοιπόν το οποίο εμείς σαν Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητήσαμε, προασπίζοντας τη δημόσια υγεία και τους πολίτες, ήταν αφενός μεν, γιατί μετά από αρκετές μέρες, μετά από 9 μέρες, βγήκανε κάποιες οδηγίες προφύλαξης, ενώ αυτό είναι γνωστό ότι βάσει των διεθνών προδιαγραφών αλλά και εμπειριών δημιουργούν ζητήματα ρήπανσης. Αυτό που ζητήσαμε λοιπόν είναι αν έχουν γίνει πότε και από ποιους οι μετρήσεις, ποια είναι τα αποτελέσματα αυτών των μετρήσεων. Απάντηση έχετε πάρει γι' αυτά? Δεν έχουμε πάρει, κύριε Πιταρά, ακόμα, και νομίζω ότι εάν και σήμερα δεν πάρουμε, η επόμενη κίνηση είναι να συνεργαστούμε με το Εθνικό Καποδιστριακό πλέον Πανεπιστήμιο, ώστε μέσα από την Κεντρική Ένωση αλλά και από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να γίνουν συγκεκριμένες μετρήσεις. Ήδη βρισκόμαστε με κάποιους καθηγητές σε επικοινωνία για να μπορέσουμε να δούμε αυτά τα αποτελέσματα, τα οποία σίγουρα μπορούν να αποτελέσουν σημείο προφύλαξης των συμπολιτών μας. Τώρα, για να μην πανικοβάλουμε και τον κόσμο, βέβαια, που είναι εκεί στην περιοχή και έχει ήδη πληγεί ή ακόμα έχουν χάσει και δικούς τους ανθρώπους, υπάρχει άμεσος κίνδυνος, υπάρχουν κάποια μέτρα προφύλαξης που πρέπει να πάρθουν? Δεν θα έλεγα ότι είναι μια οξία κατάσταση που θα έπρεπε κανείς να ανησυχήσει. Είναι μια κατάσταση όμως που χρειάζεται στο επίπεδο της διαχρονικότητος να ξέρει τα μέτρα προφύλαξης βάσει προφανώς των μετρήσεων, και που αυτό τουλάχιστον τις πρώτες μέρες, και είχαμε πει και εμείς στο βαθμό και των εθελοντών μας που βοηθήσαμε και σαν αυτοδιοίκηση για να πληθεί το μάτι αλλά και άλλων, ότι θα έπρεπε να υπήρχαν γάδια, ότι θα έπρεπε να υπάρχουν σχετικές μάσκες, ώστε και μόνο και αυτό νομίζω ότι είναι αρκετό, τουλάχιστον για όσους σήμερα βοήθησαν ή βοηθούν, να μην έχουν προβλήματα. Αυτό όμως το οποίο συζητούμε είναι με τις βροχές ή με τα μέταλλα τα οποία έχουν ήδη καθίσει στο έδαφος και μέσα από τον υδροφόρο ορίζοντα, ποια θα είναι η κατάληξή τους και τι μπορεί να σημαίνει πλέον στο νερό, και όλα αυτά, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να καταγραφούν μέσα από συγκεκριμένες μετρήσεις. Θα έλεγα όμως ότι το άλλο κομμάτι το οποίο εμείς είχαμε πει είναι ότι υπήρχε ένα κέντρο το οποίο λειτουργούσε στο Κελπνό και που στις 14 Ιουλίου έπαψε να λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, όλο 365 μέρες το χρόνο. Και τι ήταν αυτό? Αυτό ήταν ένα κέντρο μέσα από το οποίο μπορούσε από την καταγραφή να συγκεντρώσει στοιχεία και μαζί με το ΕΚΕΠΗ, δηλαδή το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων, να μπορέσει να συμβάλλει γρήγορα και αποτελεσματικά, συντονίζοντας πυροσβεστικά οχήματα, ασθενοφόρα, νοσοκομεία, ανάγκες κλπ.
Αυτό που δημιουργεί κατάπληξη είναι ότι από το 2004 αυτό το κέντρο καταγραφής και συντονισμού, mm-hmm. το ΚΕΛΠΝΟ, 14 χρόνια λειτουργούσε 24 ώρες το 24, 365 μέρες το χρόνο και στις 14 Ιουλίου έπαψε να λειτουργεί Σαββατοκύριακα, αλλά καθώς επίσης όλη την ημέρα και λειτουργούσε μέχρι τις 4 το απόγευμα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια της φωτιάς, της αυτής αποφάδρας ημέρας, δυστυχώς δεν υπήρχε ένα συντονιστικό το οποίο μαζί προφανώς και με άλλα συντονιστικά να μπορούσαν να δημιουργήσουν μια καλύτερη ποιότητα αντιμετώπισης τουλάχιστον των πρώτων 24 ώρων στην ανησυχία των πολιτών που κάπου έπρεπε να απευθυνθούν, κάτι έπρεπε να μάθουν, κάτι έπρεπε να πάρουν ως οδηγίες. Αυτό ήταν λοιπόν το κομμάτι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Mm-hmm. Πιστεύω ότι σε επόμενα 24 ώρα θα έχουμε κάποιες εξελίξεις πάνω σε αυτά τα ερωτήματα που βάλαμε.